Γιαννακόπουλη, τα της οικονομίας. Πάμε να δούμε λοιπόν πότε κλείνει η τρίτη αξιολόγηση και αν θα κλείσει χωρίς νέα μέτρα. Το ότι θα κλείσει χωρίς νέα δημοσιονομικά μέτρα είναι απολύτως δεδομένο. Έχει υποθεί τόσο από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και από τη μεριά των θεσμών, όσο και από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι δεν υπάρχει θέμα δημοσιονομικών μέτρων για το 2018. Θα έρθουν μετά τα μέτρα. Τι εννοείται, εννοείται αυτά από τα οποία αφορούσαν τη δεύτερη, δεύτερη αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Καθαρά, να το πούμε καθαρά. Λοιπόν, πιέζει το μέτρο για τη μείωση του αφορολογίου που είναι να έρθει το 19 να έρθει ένα χρόνο νωρίτερα. Όχι, δεν το έχει. Έτσι δεν είναι. Όχι. Τι όχι. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Είστε σίγουρο. Ναι, ναι, αν δεν πιάσουμε του στόχου. Εννοείται το 2. Με συγχωρείτε. Του 20 για το 19. Έτσι. Υπάρχει στο νόμο ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης εξής πρόβλεψη. Ότι αν το 2018 δεν πιαστεί το 3,5%, το 3,5% το οποίο αποτελεί και τον στόχο του προγράμματος για πρωτογενές πλεώνασμα, τότε θα πρέπει αυτό να οδηγήσει στο να μην εφαρμοστούν τα αντίμετρα του 2019. Μάλιστα. Αν είμαστε δηλαδή στο 2,5%. Αν είμαστε στο 1,5%, τότε όχι μόνο δεν θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα, αλλά θα έρθουν μπροστά και τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί το 2020. Συζητάμε όμως για ένα όχι απίθανο, αλλά αδύνατο ενδεχόμενο. Ήδη η ελληνική οικονομία το 2017 θα σημειώσει και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα είναι πολύ κοντά στο 2% και φυσικά μια υπέρβαση στο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα και θα το συζητήσουμε φαντάζομαι στη συνέχεια να δώσουμε και κοινωνικό μέρος. Αντικειμενικές τώρα, θα κάνετε, για να επιστρέψουμε θα τα προλάβουμε όλα όσα προβλέπονται στην διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης και στη διαδικασία ολοκλήρωσης του προγράμματος θα πρέπει να γίνουν εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο του 2018. Ο νέος ΕΒΙΑ θα είναι με νέες τιμές, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπω στην τεχνική λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό να σας πω. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις οι οποίες εκκίνησαν χθες, προχθές με τους επικεφαλείς των θεσμών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, θα μπορέσουμε να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή ακόμη συζητάμε για το κείμενο της τεχνικής συμφωνίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να οριστούν και τα χρονοδιαγράμματα και, και τα προαπαιτούμενα, τα οποία θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε τελειώσει, πιστεύετε? Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε κείμενο τεχνικής συμφωνίας μέχρι και το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου. Δεν θέλω να το προεξοφλήσω. Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντοτε δυναμικές. Οι συζητήσεις που διεξάγονται είναι πάρα πολύ εντατικές. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη πιθανότητα, όπως είπαν και οι υπουργοί οι οποίοι εμπλέκονται καθημερινά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κείμενο τεχνικής συμφωνίας πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Ωστόσο, από τη θέση μου δεν θέλω να το, προεξοφλήσω. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη πιθανότητα να είμαστε έτοιμοι. Σε κάθε περίπτωση τον Ιανουάριο εκτιμώ ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης για να περάσουμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την έξοδο από το πρόγραμμα. Τον Αύγουστο λοιπόν του 2018 βγαίνουμε, κύριε Τζανακόπουλε, από το πρόγραμμα. Όμως ο κόσμος λέει, ωραία, βγαίνουμε από το πρόγραμμα. Πάει καλά η οικονομία, υπάρχουν κάποια θετικά δείγματα τουλάχιστον προς το παρόν. Φόροι θα μειωθούν, έχετε τέτοιο πλάνο? Σας είπα, στο μεσοπρόθεσμο θα είναι πιο ελεύθερο το περιβάλλον μετά ώστε να μειώσετε τους φόρους? Στη διαδικασία εξόδου από το πρόγραμμα θα υπάρξουν συζητήσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και με τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης για να προσδιοριστεί το πλαίσιο εποπτείας ελληνικής οικονομίας μετά τον Αύγουστο του 2018. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα πεδία ελευθερίας από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω, είναι ότι όπως έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά όπως προβλέπεται και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής, έχουν προβλεφθεί ήδη φοροελαφρύνσεις για τα έτη από το 2018 και μετά, οι οποίες σχετίζονται με την υπεραπόδοση την οποία προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών για την ελληνική οικονομία. Οι φοροελαφρύνσεις αυτές θα σχετίζονται πιθανότατα και με τον ΦΠΑ και με κάποιες σταδιακές μειώσεις του ΕΜΦΙΑ, έτσι ώστε να προσανατολιστούμε περισσότερο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Είναι πολύ αόριστα πράγματα. Αλλά βεβαίως είναι
είναι αόριστα, διότι κύριε Οικονόμου, βρισκόμαστε ακόμα σε μια φάση προκαταρκτική. Γιατί το λέω, εγώ άκουσα την αξιωματική να θέτει συγκεκριμένου στόχου. Εντάξει, και αξιωματική αντιπολίτευση. 30% σε δύο χρόνια, μια και είπατε για τον αξιωματική αντιπολίτευση. Μείωση τόσο. Η αξιωματική τόσο. Αντιπολίτευση μπορεί να λέει ότι θέλει ακριβώς ως αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας πει είναι με ποιον τρόπο αυτού του τύπου οι φοροελαφρύνσεις θα καλυφθούν, διότι θα παράξουν φυσικά και δημοσιονομικά αποτελέσματα τέτοια που είναι πάρα πολύ πιθανό να μας βγάλουν εκτός των στόχων οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, και κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν συγκεκριμένα στρώματα τα οποία έχουν σηκώσει πάρα πολύ μεγάλα βάρη κατά την περίοδο της κρίσης. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια ανισοκατανομή των φόρων. Αν δείτε τη συνολική φορολογική επιβάρυνση στην ελληνική οικονομία, θα βγάλετε πολύ εύκολα το συμπέρασμα με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ ότι βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο της φορολογικής επιβάρυνσης των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι ένα πραγματικό ζήτημα είναι η κατανομή του φορολογικού βάρους. Πράγματι, υπάρχουν μεσαία στρώματα, όχι όλα τα μεσαία στρώματα. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Τι ορίζεται μεσαίο στρώμα? Μεσαία στρώματα. Πώς το ορίζετε αυτό οικονομικά? Τα μεσαία στρώματα, τώρα δεν θα μπούμε σε κοινωνιολογικές αναλύσεις. Όχι, θα μπούμε σε οικονομική ανάλυση, όχι σε, σε κοινωνιολογική. Να από μπούμε ποιο σε οικονομικές... ποσό μέχρι ποιο θεωρείτε ότι είναι μεσαίο θεωρώ στρώμα? Θεωρώ ότι τα μεσαία στρώματα είναι εκείνα τα οποία κινούνται μεταξύ 20.000 ευρώ το χρόνο και 40.000 ευρώ το χρόνο. Πράγματι, έχουν μια έντονη οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει να συνυπολογίσετε σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο φοροεισπρακτικός και φοροελεγκτικός μηχανισμός του ελληνικού κράτους έχει διαρθρωτικές αδυναμίες και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα απόκρυψης φορολογητή ασύλης. Εντάξει, επομένως δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μέσα σε τρία λεπτά. Συνειδητά έχει υπερφορολογηθεί η μεσαία τάξη, όπως έχει πει το οικονομικό επιτελείο. Δεν έχει πει ακριβώς αυτό το φορολογικό επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο. Το οικονομικό επιτελείο είπε ότι εξαιτίας των συγκεκριμένων δομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού φορολογικού μηχανισμού έχουν συσσωρευτεί περισσότερα βάρη από όσα θα έπρεπε σε ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση το γνωρίζει και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να το διορθώσει. Δεν προλαβαίνουμε, έχουμε το θέμα του μερίσματος που εξελίσσεται. Άκουσα την Υπουργό χθες να λέει γύρω στις 15 του μηνός. Όχι γύρω στις 15, η Υπουργός ήταν πάρα πολύ σαφής. 15 του μηνός θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα σε όσους έχουν προλάβει να κάνουν αιτήσεις και σε όσες αιτήσεις έχουν καταφέρει. Άρα να... σε όλους μαζί. Καταρχήν, αυτός είναι ο στόχος. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να τον επιτύχουμε. Έχει πολλές αδικίες, βέβαια, τις αναδεικνύουμε κάθε μέρα. Κοιτάξτε, πάρα πολλές αδικίες. Εγώ άκουσα για τις αδικίες τις οποίες λέτε. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να συγκρατήσουμε είναι το εξής. Ότι το κοινωνικό μέρισμα με βάση τις προκαταρκτικές έρευνες τις οποίες έχουμε κάνει αφορά 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι προφανώς υπάρχουν και 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Μέσα σε αυτούς είναι βέβαιον ότι δεν πρόκειται μόνο για πλούσιους ή για μέλη της ανώτερης τάξης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι εμείς προσπαθήσαμε εμείς αυτό το οποίο προσπαθήσαμε. Εντάξει, είναι γνωρίζουμε το θέμα με τους φιλοξενούμενους. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα εκεί. Αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε είναι διορθώσεις τεχνικού χαρακτήρα γίνονται διαρκώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα για διορθώσεις ουσίας δεν γνωρίζω και δεν νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών και τα άλλα αρμόδια υπουργεία σκοπεύουν να κάνουν διορθώσεις ουσίας ό,τι αφορά το κοινωνικό μέρος. Είδαμε χθες μια ερώτηση 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που επαναφέρουν το θέμα του παράνομου τζόγου. Του ηλεκτρονικού τζόγου στο ίντερνετ, δηλαδή τις στοιχηματικές εταιρείες, τους ελέγχους που πρέπει να κάνετε εκεί, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν έχετε φέρει από ό,τι φαίνεται, και ρωτάνε επιπλέον αυτού εάν μέσα σε αυτούς που ελέγχονται φορολογικώς υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες αυτών των εταιρεών ή και μέτοχοι αυτών, αν θέλετε, που ταυτόχρονα είναι και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, τέτοια φαινόμενα? Δεν το ξέρω αυτό. Μπορώ να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει μια συνολική επεξεργασία και το Υπουργείο Οικονομικών, το αρμόδιο Υπουργείο, έχει κάνει μια συνολική επεξεργασία σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του παράνομου τζόγου. Δηλαδή την διευθέτηση όλου του τοπίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι τουλάχιστον 15 χρόνια σε κατάσταση μη ρύθμισης. Όπως είναι. Όχι, δεν πάω σε ψηφισμούς. Ήταν ίδιο τρόπο που ήταν και το ρυθμιστικό. Δεν υπήρχε ρυθμιστικό πλαίσιο και στα μέσα ενημέρωσης. Η δική μας βούληση είναι έναν-έναν τους τομείς και ένα-ένα τα πεδία τα οποία με σκοπιμότητα είχαν τεθεί εκτός ρύθμισης να προσπαθήσουμε να τα ρυθμίσουμε. Και πριν δεν απαντάτε. Γνωρίζετε αν υπάρχουν τέτοιοι επιχειρηματίες ιδιοκτήτες που έχουν ταυτόχρονα και μέσα ενημέρωση, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα, ξέρετε. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε. Καλή σας ημέρα. Σας καλημερίζουμε. Λοιπόν, εμείς σας θυμίζουμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, το ταξίδι που δίνει.